Όπως γνωρίζετε, στη Σπάρτη λειτουργεί το τμήμα οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισμού, που σκοπό έχει να βγάλει τους νέους μάνατζερ, αυτούς οι οποίοι θα βοηθήσουν στην καλύτερη οργάνωση του αθλητισμού πανελλαδικά. Ένα από τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο τμήμα είναι το μάθημα της οργάνωσης των ομαδικών αθλημάτων, που το διδάσκει ο λέκτορας ο κ. Παναγιώτης Αλεξόπουλος. Αυτό το μάθημα περιέχει θεωρητικές κατά βάση διαλέξεις, αλλά έχει και ένα πρακτικό κομμάτι. Στο αμφιθέατρο, λέει, του τμήματός μας ασχολούμαστε με την οργάνωση σε θεωρητικό επίπεδο. Πώς οργανώνεται σε ελληνικό, πώς οργανώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι φοιτητές μας όμως νομίζουμε ότι είναι καλό να πάρουν και μια ιδέα πώς οργανώνεται το μάθημα αυτό στην πράξη, πώς οργανώνεται στους αθλητικούς χώρους. Η απόψηνή μας λοιπόν βραδιά έχει αυτό ακριβώς το στόχο. Να οργανώσαμε λοιπόν εδώ μια βραδιά μπάσκετ για να παίξουν και οι φοιτητές, αλλά περισσότερο για να δούνε πώς οργανώνεται αυτό το πράγμα που λέγεται μπάσκετ ακριβώς στους χώρους άθλησης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος για να εκπαιδεύσουμε τους φοιτητές μας. Να κάνουμε ένα κομμάτι θεωρητικό στη σχολή και ένα κομμάτι στους αθλητικούς χώρους. Και αυτό ακριβώς κάνουμε απόψε. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την τοπική κοινωνία για τη σημερινή συμπαράσταση στο απόψινό φιλικό παιχνίδι με τα παιδιά μας, τους φοιτητές του τμήματός μας, το οποίο δίνει ένα παιχνίδι στα πλαίσια του μαθήματος οργάνωση ομαδικών αθλημάτων με έμφαση στην καλαθοσφαίριση. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται καλλιτέχνη στην τοπική κοινωνία, στην περιφέρεια της Λακωνίας και ιδιαίτερα στην πόλη της Σπάρτης. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω και τα κανάλια και τους χορηγούς μας, αλλά και όλους αυτούς οι οποίοι βοήθησαν στη σημερινή εκδήλωση. Και επίσης θέλω να αποδείξω στην τοπική κοινωνία ότι τα παιδιά δεν είναι μόνο στο θεωρητικό επίπεδο, αλλά και στο πρακτικό επίπεδο. Δηλαδή, όσο καλά τα καταφέρνουν στο θεωρητικό επίπεδο, στην αξιολόγηση χορηγία, στο marketing, στο management, στη διοίκηση των αθλητικών επιχειρήσεων, τόσο καλά νομίζω τα καταφέρνουν και στο γήπεδο. Εδώ είναι μια απόδειξη σήμερα στο γήπεδο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ιδιαίτερα και την ομάδα η οποία μας φιλοξενεί και μας δίνει και το χώρο της για αυτό το φιλικό παιχνίδι. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε να δώσουμε και άλλα φιλικά παιχνίδια με άλλες ομάδες που θα ήθελαν να συνεργαστούν με το τμήμα μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλη την προσπάθεια, την τοπική κοινωνία. Να είστε καλά. Ονομάζομαι Δασκαλάκης Αλέξανδρος, είμαι γραμματέας του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού εδώ στη Σπάρτη. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ αυτό το τμήμα. Ύστερα από πρωτοβουλία του καθηγητή μας Στάκη Αλεξόπουλου και το μάθημα Οργάνωση και Διαχείριση Καλαθοσφαίρισης, έχουμε την τιμή εμείς οι φοιτητές να δώσουμε έναν φιλικό αγώνα μαζί εναντίον του λακωνικού χρόνου της Σπάρτης, για να αποδείξουμε στην τοπική κοινωνία τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν τμήμα. Μπορούμε να διαχειριστούμε τον αθλητισμό πολύ εύκολα με μαθήματα marketing και management, και θέλουμε να μας γνωρίσει πολύ καλύτερα η Σπάρτη και η ευρύτερη τοπική κοινωνία. Ονομάζομαι Φιλμάνος Αλέξανδρος, είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού. Θέλαμε αρχικά να ευχαριστήσουμε τον Τάκη Αλεξόπουλο, τον καθηγητή μας, για αυτή την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε από κοινού σήμερα τον αγώνα μεταξύ του Πανεπιστημίου μας και του Λακωνικού. Και να ευχαριστήσουμε επίσης τον Λακωνικό για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Θα ήθελα να πω πως σήμερα είναι πολύ ιδιαίτερη μέρα για όλους μας, για εμάς τους φοιτητές, γιατί ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην πράξη αυτών που λέγεται Sport Management.